Okay, we're paying 50 kilo in a second. I'm doing an elevation on Delta. Do you measure? Λοιπόν, φίλοι μου, Σάββατο πρωί σήμερα εδώ στο χώρο του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια από το Hios Running για το γνωστό θέμα που έχουμε πάντα και περιμένουμε κάποιες τέτοιες ενέργειες, το θέμα της αιμοδοσίας και το θέμα της ευαισθητοποίησης, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, αλλά και να μαζέψουμε όσο μπορούμε περισσότερες φιάλες αυτό το τόσο σημαντικό αγαθό, το αίμα, το οποίο δυστυχώς δεν μπορεί να παρασκευαστεί εργαστηριακά. Λοιπόν, μέχρι το μεσημέρι είναι εδώ οι άνθρωποι από το Hios Running και από την αιμοδοσία βέβαια, για να δώσουν, να κάνουν τις αιμοληψίες. Πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας, καλημέρα. Καλημέρα. Αιμοδότης. Δεν είμαι επίσημος αιμοδότης, αλλά... Είσαι δρομέας όμως. Δρομέας, δε, ναι. Εσύ είσαι στο Hios Running. Ναι, είμαι στο Hios Running, ανήκω στο σύλλογο. Μεσαίες αποστάσεις. Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις, μέχρι μαραθωνίου. Έχεις τρέξει μαραθώνιο? Ναι, 5, αν θυμάμαι καλά. 5 μαραθώνιους? Ναι. Και ο πιο καλός χρόνος? 3:06. Τι 3 ώρες και 6 λεπτά. Έχεις κάνει 3 ώρες εσύ? 3 ώρες και 6 λεπτά, παίζει διαφορά το 3 ώρο με το 3:06. Για μένα. Σοβαρά, 3 ώρες και 6 λεπτά. Το εσύ τι ήταν? Όχι, δεν σε έχω. Μπράβο, ρε φίλο. Εσύ είσαι ο Θόδωρος. Εγώ είμαι ο Θόδωρος Γιαννικάκης. Φίλιππος, ο πατέρα μου. Πατρόνιμο είναι εδώ πέρα. Πατρόνιμο, ο Φίλιππος. Μπράβο, ρε Φίλιππε. Να σε καλά, να σε καλά. Ό,τι κάνουμε, καλό είναι. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Γιατί άμα έχεις... λες μεγάλες αποστάσεις, πώς είναι η πιο μεγάλη που έχεις κάνει? Μαραθώνιο, μέχρι μαραθώνιο. Α, μαραθώνιο. Mm-hmm. Θα ξανατρέξεις όποτε ξαναγίνει. Οι επόμενες με το μαραθώνιο είναι υπεραποστάσεις. Έχεις πάει τέτοιο? Όχι, δεν έχω πάει. Το οποίο λέγονται ultra marathon και όλα και τέτοια, είναι ότι είναι πάνω από μαραθώνιο είναι υπεραποστάσεις. Δεν έχεις πάει ακόμα σε τέτοιο? Όχι, όχι. Καλά, νομίζω ότι είμαι καλά και μέχρι εκεί. Και αυτό που κάνω είναι... Είχα 3 ώρες και 6 λεπτά, ρε. Μπράβο. Φοβερός, αυτοκίνητο. Εδώ τι πουλάτε εσείς, λαμπάδες? Όχι. Λοιπόν, στο Hios Running εδώ η κυρία Χρυσούλα, η φίλη μας, δώσατε αίμα? Δεν μπορώ να δώσω εγώ αίμα, λόγω χαμηλού αιματοκρίτη. Και πώς τρέχεις εσύ? Τρέχω. Η οποία Χρυσούλα είναι μια ειδική περίπτωση. Ξεκίνησε με περπάτημα. Ναι. Πριν πόσο καιρό? 12 χρόνια. 12 χρόνια. Mm. Και τώρα έχει τρέξει πόσους μαραθώνιους? 3 έχω τρέξει. Με τι χρόνο? Ο καλύτερος 3:58 στη Θεσσαλονίκη. 3 ώρες και 58. 58 λεπτά. Πώς γίνεται αυτό, παιδάκι μου? Με προπόνηση, φίλε μου, και με κούραση. Προπονητής της Χρυσούλας είναι ο άντρας της, άλλος αθλητής. Λοιπόν, άλλος αθλητής εδώ. Ο κύριος Γιάννης Αϊβαλιώτης. Λευτέρης. Λευτέρης, έλεγε σήμερα. Ναι, ναι. Σε γνωρίσαμε τη μάσκα. Λευτέρη, έδωσε, εσύ βλέπω έδωσε. Έδωσα, ναι. Είσαι και εσύ αθλητής του Hios Running? Ναι, ναι. Έχεις τρέξει μαραθώνιο? 5. Τι χρόνο? Ο καλύτερος 3:51. Α, σαν τη Χρυσούλα. Δεν είσαι δηλαδή. Την πέρασα, τη Χρυσούλα. Ναι, αλλά ο Θοδωρής έκανε... Ο Φίλιππος έκανε 3:06. Εγώ στα 3 χρόνια που τρέχω, μια χαρά είμαι. 3 χρόνια, χρόνια από τρέχω. Το 0 δηλαδή. Mm. Και πώς έγινε από το 0 και σε 3 χρόνια πήγες μαραθώνιο? Κόλλησα το μικρόβιο και ξεκίνησα και τρέχα. Μπράβο. Δεν μου λες αίμα δίνεις ή λόγω της κατάστασης τώρα? Δίνω, είμαι και εθελοντής. Ναι, και δεν είσαι, δεν έχεις, πώς το λένε? Είναι αυτό που λέει, είσαι λειψανάβατο, ρε παιδί. Έχω καλό αιματοκρίτη. Μπράβο. Και έδωσες πολύ ωραία. Αυτή είναι μια καλή κίνηση να γίνεται. Λοιπόν, εδώ και έχουμε, υπάρχει και πλήρες επιστημονική υποστήριξη. Κυρία Δημητροπούλου. Δημητρακοπούλου. Δημητρα, πάντα ξεχνάω μια συλλαβή. Εντάξει, δεν πειράζει. Αιματολόγος. Ναι, αιματολόγος. Εσείς είστε κοντά σε όλες τις, νομίζω, τις αιμοδοσίες. Όχι σε όλες,
Έχουμε και προσωπικό το οποίο το μοιράζουμε. Είναι το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό μας, οι βιοπαθολόγοι μας, οι οποίοι μας βοηθάνε πάρα πολύ στην αιμοδοσία μας. Εσείς είστε και στο νοσοκομείο? Στο νοσοκομείο μόνο είμαστε. Α, στο εμείς. Ναι, ναι. Α, μάλιστα. Για να καταλάβω τη διαφορά, η δική σας ειδικότητα σε σχέση με έναν μικροβιολόγο, ας πούμε. Εμάς δεν είναι τόσο εργαστηριακή ειδικότητα, αν και έχουμε και εργαστηριακό κομμάτι. Ασχολούμαστε και με ασθενείς, έχουμε κλινικό κομμάτι, ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, με την αιμοδοσία και είναι και το κομμάτι το εργαστηριακό. Οι βιοπαθολόγοι μας είναι κυρίως το εργαστήριο, οι ιατροί του εργαστηρίου μας, του αιματολογικού και μικροβιολογικού εργαστηρίου. Πώς βλέπετε, έχουμε προσέλευση? Ξεκινήσαμε αρκετά καλά, έχουμε περίπου τις 10 φιάλες ήδη μαζέψει. Πιστεύω ότι μέχρι το μεσημέρι, μέχρι τις 1-1.30 που θα είμαστε εδώ, να πάμε καλά. Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχουμε τώρα κάποιον, θα κάτσει σε λίγο κάποιος αιμοδότης. Εδώ τα κορίτσια, καλημέρα. Εσείς δεν θέλετε, εσείς... Από τον Ερυθρό Σταυρό. Από τον Ερυθρό Σταυρό και είσαι στα μετά... Στα μετά της αιμοδοσίας. Εσείς είστε, μισό λεπτό, είστε, πώς το λένε, εθελόντρια. Εθελοντές, ναι. Εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Ναι. Βρισκόμαστε όποτε χρειάζεται κοντά στον συνάνθρωπό μας. Μπράβο. Και τι άλλες δράσεις? Έχουμε πάρα πολλές δράσεις όλο το χρόνο. Τώρα βέβαια λόγω COVID είμαστε λιγάκι περιορισμένοι. Ναι. Στα επιτρεπτά όρια, όπου μπορούμε. Και, να ρωτήσω κάτι, πώς γίνεται κάποιος εθελοντής? Εθελοντής κάποιος γίνεται όταν πραγματικά το θέλει, θέλει να βοηθήσει εθελοντικά στο έργο που κάνουμε. Για περισσότερες πληροφορίες, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει από τα γραφεία μας που είναι εδώ στα ΚΑΠΗ, από πάνω, να του δώσουμε και τις πληροφορίες και κάποια στιγμή που θα κάνουμε καινούριο τμήμα εθελοντών, να έρθει να εκπαιδευτεί και να μπει στο σώμα. Α, εσείς που είσαστε, περνάτε και από διάφορες εκπαιδεύσεις. Γίνεται βασική εκπαίδευση εθελοντή, ναι. Η οποία περιλαμβάνει... Πρώτες βοήθειες. Α, πρώτες, σε βεβαίως, τέτοια θέματα. Βεβαίως, ναι, ναι, ναι. Μπράβο, πολύ ωραία. Ωραία. Εσείς εθελόντρια? Πόσα χρόνια? 4. 4 χρόνια. Είμαι από τις καινούργιες. Και όταν λέμε παιδιά εθελοντής, είναι η πραγματική είναι εθελοντής. Δεν πληρώνεστε, φαντάζομαι. Όχι, γιατί και κάτι άλλο οι εθελοντές παίρνουν κάτι τριχίλιαρα, τριχίλιαρα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Έλα, τι θα γίνει? Τώρα πάει ο Φίλιππος. Α, ο Φίλιππος. Περνάνε διάφορες εξετάσεις, τέλος πάντων. Τους ρωτάνε διάφορα πράγματα και μετά έρχονται εδώ. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ θα δώσει και ο Κωστής για δύο φιάλες. Εσύ είσαι αιμοδότης? Τι αιμοδότη, τι να πάρουν από σένα? Λοιπόν, πολύ ωραία. Επίσης, θα πούμε ότι εφαρμόζονται όλα τα μέτρα COVID λόγω και των καταστάσεων. Προσφέρεται πάντως ο χώρος. Βλέπετε, υπάρχει μια μεγάλη άπλα. Και εδώ το πολυπόθητο... Εδώ το πολυπόθητο αίμα. Αυτό, παιδιά, έχει προχωρήσει η επιστήμη, έχει κάνει... Έχουμε πάει στο Φεγγάρι, στον Άρη... Αίμα δεν έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε. Γι' αυτό το λόγο δίνετε 10 λεπτά, αυτό έχει μείνει χρόνια τώρα, δίνετε 10 λεπτά από το χρόνο σας και δίνετε μια φιάλη αίμα. Εδώ ο φίλος μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Αιμοδότης. Ναι. Και αθλητής. Έχω δει σε κάτι βουνά πάνω. Ναι, πάμε σε κάτι βουνά, ναι. Εσύ μαραθώνιο έχεις πάει? Έχω πάει μαραθώνιο. Πόσους? Έχω πάει 5 μαραθώνιους. Και τι χρόνο έχεις κάνει τον καλύτερο? 4-16. Α, σε πέρασε και δεν. Εγώ είμαι αργός. Αργός αλλά σταθερός. Σταθερός. Εσύ πώς ξεκίνησες και μπήκες σε αυτή τη διαδικασία που... του Χίος Ράνιγκ, ας πούμε? Κοίτα, πάντα μου άρεσε το περπάτημα, αλλά απλώς τώρα το έχω κάνει τελευταία χρόνια, είμαι συνεπής. Ναι. Σιγά σιγά άρχισα, περπατούσα, έτρεχα. Αυτό φαντάζομαι γίνεται σιγά σιγά. Νιώθεις ότι είμαι έτοιμος τώρα να τρέξω? Γνωρίζετε ότι κάποια παιδιά εδώ πέρα, ναι, σε κολλάνε, ναι, 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 αυτή την αόρεση του τρεξίματος. Και τελικά τρέξω με μαραθώνιο. Το Χριστόφορο δεν θα έρθει ο Χριστόφορος? Θα έρθει ο Χριστόφορος, παιδιά, από τα βασικά στελέχη στο Χίος Ράνι.
πρόεδρος είναι, ο πρόεδρος και ο Νικήτας ο Ντάτης, δεν θα έρθει. Ο Νικήτας ήταν τέως πρόεδρος. Όχι, δεν θα έρθει εδώ. Όχι, γιατί έχει δώσει έδωσε πριν δύο μήνες. Έδωσε αίμα, δεν μπορώ να ξαναδώ. Σιγά, αυτός έχει δώσει αίμα, δώσει λίγο. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο και τον Χριστόφορο και συνεχίζουμε. This is the story of my baker. Λύκος μαύρος και λιγνός του πατέρα του καημός. Αλλή, αλλή και τρεις αλλή. Πάμε. Ώρα για διαφημίσεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς. Στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε αλεύρι αλατίνι για όλες τις χρήσεις, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, τώρα μόνο 1,99 η συσκευασία. Α. Πίτα κασιάτα ζαγορίου, τώρα 30% φθηνότερα. Όμο, υγρό πλυντηρίου ρούχων 30 μεζούρες, τώρα 50% φθηνότερα. Ελβίβ, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Λοιπόν, για να είναι ολοκληρωμένη η επίσκεψή μας σήμερα εδώ στο Ομήριο από το Σωματείο Αθλητών Υγείας, θα μιλήσουμε και με τον Πρόεδρο. Έγινες και κάπου Πρόεδρος. Εντάξει. Πρόεδρος. Οι τίτλοι έτσι είναι. Απλά προσφέρουμε σε αυτό που αγαπάμε. Ο Πρόεδρος, ο Χριστόφορος Μερούσης, ένας αθλητής, έχει συνδεθεί με το τρέξιμο στοιχείο. Νομίζω έτρεχες τότε που ξεκίνησες. Ποιοι άλλοι τρέχανε στοιχείο? Να πω ότι οι πρώτοι μου αγώνες, γιατί και εγώ δεν το θυμόμουν, τα πρώτα αποκόμματα που βρήκα, ναι, από εσάς ήταν από το 1996. Επομένως... Μεγάλες αποστάσεις. Ναι, ήταν τα 4 χιλιόμετρα των σχολικών αγώνων στον Καρφά. Εγώ θυμόμουν ότι ξεκινούσα το 97. Το 96 ήταν που έτρεξα τους πρώτους μου σχολικούς και διασυλλογικούς. Το 97 έτρεξα το πρώτο μου πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπέδων στο παλιό Καραϊσκάκι. Και από εκεί ξεκίνησα την πορεία μου. Και ποιος έβαλε σε αυτό το χώρο? Έπαιζα μπάσκετ στον Παχιακό. Ναι. Δεν υπάρχει πλέον. Ο Γιάννης ο Τζίκας με κυνηγούσε από πίσω. Να σε πάρει στο στίβο. Ναι, με τσίγκλιζε συνέχεια, με κυνηγούσε να ξεκινήσω. Εγώ δεν ήθελα. Κάποια στιγμή τα έκανα και τα δύο. Και το 98 άφησα οριστικά τον μπάσκετ και ασχολήθηκα μόνο με τον πρωταθλητισμό. Γιατί ουσιαστικά, Χριστόφορο, έκανε ένα βήμα από ένα φουλ ομαδικό. Πήγες ίσως το πιο μοναχικό αγώνισμα που υπάρχει. Δύσκολη μετάβαση, το ακούω ακόμα το μπάσκετ, είναι ψυχαγωγία. Ναι. Έτσι, δηλαδή χαίρεσαι να αθλείσαι, το τρέξιμο είναι κάτι άλλο, είναι μια κατηγορία μόνη του. Αλλά ο Γιάννης, ο Τζίκας, έχει διακρίνει το ταλέντο μου, έχει μάτι.
Γι' αυτό έχει βγάλει και πολλούς πρωταθλητές, δηλαδή αναλογικά για εδώ, για αυτόν τον τόπο, για ένα ακριτικό απομακρυσμένο νησί. Έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Διέκρινε το ταλέντο μου και με κυνήγησε πάρα πολύ και κάναμε μια μεγάλη πορεία μαζί. Πραγματικά μεγάλη πορεία. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, το οργανώσατε κάτι πολύ ωραίο. Εσύ δίνεις αίμα, είσαι... Δεν μπορώ να δώσω δυστυχώς, όταν κάνεις πρωταθλητισμό και τόσα χιλιόμετρα και αυτά, δυστυχώς θα ήθελα να προσφέρω κι εγώ σε αυτό, αλλά έρχεσαι πάρα πολύ πίσω μετά. Α, ναι. Ναι, ναι. Γιατί τώρα... σε συνέχεια στην ένταση, περιμένεις τώρα πότε θα έρθουν αγώνες, δηλαδή θα με κόψει εμένα τουλάχιστον μια εβδομάδα, 10 μέρες θα με φέρει τουλάχιστον πίσω και μέχρι να ξανασυνέλθω. Ωραία. Περιμένω να το κάνω στο μέλλον, να είμαι χαλαρός και να προσφέρω σε αυτό που ξεκινήσαμε. Δεν μου λες κάτι, εσύ τώρα σε αυτό που κάνεις, προπονείσαι, συνεχίζεις και προπονείσαι, έχεις κάτι υπόψη σου, κάποιο αγώνα που θα γίνει? Τώρα είμαστε σε μια κατάσταση, δυστυχώς, ήταν να γίνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου. Ναι. Αναβλήθηκε δήθεν για τον Απρίλη, θα αναβληθεί και τώρα δηλαδή που ήταν στις αρχές. Πάμε για Μάη, 23 Μαΐου, τον ημιμαραθών της Αθήνας, εφόσον γίνει και αυτό. Δηλαδή πάμε συνέχεια στο βλέπουμε και βλέπουμε. Ναι, κατά... Μόνο εξωτερικό αν βρεις αγώνες που γίνονται έστω και λίγοι, ναι, το οποίο πρέπει να βρεις πού, τις συνθήκες, να σε επιλέξουν. Και ναι, όλα αυτά. Ναι. Είναι περίεργα τα πράγματα, δυστυχώς. Και είναι εύκολο να σε βγάλει από το πρόγραμμα. Βέβαια, γιατί κάνεις συνεχώς κύκλους προετοιμασίας. Έτσι, χωρίς να κάνεις κορύφωση ή χωρίς να αγωνίζεσαι. Χωρίς αγώνα. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάντως, μιλάγαμε και με τα παιδιά προηγουμένως. Μου έκανε εντύπωση ένα παιδί, με όλους μίλησα τους αθλητές, ο Φίλιππος, αν δεν κάνω λάθος. Τρεις ώρες και έξι λεπτά, ο καλύτερος χρόνος στο μαραθώνιο. Ακριβώς. Και σε θυμήθηκα γιατί λέω, δείτε παιδιά, σε τρεις ώρες έκανε το μαραθώνιο. Μου λέει και έξι λεπτά, έχει μεγάλη διαφορά. Θα πω τώρα ότι το τρίωρο είναι ένας τείχος, ένα ψυχολογικό φράγμα, ας ναι, πούμε, οι τρεις ώρες το μαραθώνιο για αυτά τα παιδιά, δηλαδή για κάποιον που τρέχει γενικά μαραθώνιο. Ο Φίλιππος έχει τη δυνατότητα να το κατέβει και ναι, είναι, λένε, δεν είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Δηλαδή αυξάνεται τώρα, δεν είναι πάρα πολύ αυτοί που κατέβει τις τρεις ώρες. Ο Φίλιππος πιστεύω είναι ένας από αυτούς. Και αυτά τα παιδιά, ο Φίλιππος, η Χρυσούλα, τα παιδιά εδώ, ναι, ναι, είναι καθημερινοί ήρωες. Γιατί το κάνουν επειδή το αγαπάνε, είναι ιδιωτελώς. Και αφιερώνουν χρόνο και προσπάθεια, έτσι. Δεν μου λες κάτι, για να καταλάβουμε αυτό που λέει τρεις ώρες και έξι λεπτά. Τα έξι λεπτά, τι απόσταση είναι? 6 λεπτά είναι στην ουσία περίπου 1,5 χιλιόμετρο, ας το πούμε έτσι, χοντρικά, έτσι. Είναι τεράστια, ναι, απόσταση. Λέμε τώρα 6 λεπτά τι είναι. Εδώ 1-2 λεπτά είναι για το μαραθώνιο. Θυμάμαι και εσύ που ήθελες να κάνεις. Ακριβώς αυτά. Αλλά καλύπτεται, είναι στις δυνατότητες του. Καλύπτεται αυτό. Δηλαδή, πιστεύω είναι στις δυνατότητες του. Ωραία. Στη νέα γενιά αθλητών που θα βγούνε μετά από σένα, θα είναι και ο γιος σου? Έτσι θέλω, ελπίζω. θα το σπρώξεις όμως. Εγώ θα τον σπρώξω να γίνει αθλητής. Τώρα, αν θα ασχοληθεί με το τρέξιμο, δεν είναι αυτός ο σκοπός μου, ούτε να κάνει πρωταθλητισμό, ούτε να γίνει πρωταθλητής. Εγώ είμαι γεμάτος από αυτό που κάνω. Ξέρω τι θα έλεγα σε εισαγωγικά, έχει βάσανα, έχει προσπάθεια, κόπο, θα στερηθεί πράγματα, θα στεναχωρηθεί πολύ, θα χαρεί πολύ. Αυτό είναι και το νόημα του αθλητισμού όμως, του αθλητισμού. Θα ήθελα να γίνει αθλητής σε οτιδήποτε αγαπάει. Χωρίς να σε νοιάζει για πρωταθλητισμό? Όχι, και εμένα, αν προκύψει... Εμένα προσωπικά ακόμα μου αρέσει το μπάσκετ. Άμα μου πει μπαμπά θέλω να παίξω μπάσκετ, να του πω όχι. Να τον παίξω κανένα μόνο. Λοιπόν, Χριστόφερ, ευχαριστούμε πολύ και μπράβο στο σύλλογό σας. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είναι τιμή μου που προσφέρω στο σπίτι μου και από αυτό το πόστο μαζί με αυτά τα παιδιά, με το Δουσού. Κάνουμε ένα άνοιγμα στο συνάνθρωπό μας, στην τοπική κοινωνία, γιατί πέρα από το τρέξιμο να προσφέρουμε στον αθλητισμό, ο αθλητισμός είναι ζωή και θέλω να κάνουμε και άλλες, εφόσον μας το επιτρέψουν οι συνθήκες, σιγά σιγά στο χρόνο να κάνουμε και άλλες τέτοιες δράσεις για την τοπική κοινωνία μας. Να είσαι καλά, Χριστόφερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και μπράβο. Λοιπόν, ο επόμενος εδώ, αθλητής. Καλημέρα. Αθλητής, να καλαθοσφαιριστής. Εσύ όταν ήταν να διαλέξεις μπάσκετ. Τένις. Αν είναι αντισφαίρεση, συγγνώμη. Αν σου λέγανε να αφήσεις το τένις να ασχοληθείς με το μαραθώνιο, τι θα κάνεις? Παίζεται. Εσύ μας έρχεσαι από πάνω, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Εδώ πόσο καιρό είσαι?
Από τον Αύγουστο. Α, οπότε δεν έχει σχηματίσει ακόμα η εικόνα. Όχι, όχι, όχι. Εκτός από τένις ασχολείσαι και με το τρέξιμο. Ναι, ασχολούμαι πιο παλιά, μέχρι που έκανα εγχείρηση στο γόνατο. Α, εντάξει. Οπότε τώρα μόνο τένις. Και αυτό... Δηλαδή είσαι ένας αυριανός Θεσσαλονικιός Τσιτσιπάς. Όχι, 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 όχι. Όχι. Ναδάλ, όχι. Προηγούμενο αιώνα. Α, το... Μπράβο, πώς σου φαίνεται εδώ το νησί. Πολύ ωραία. Σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, Θεσσαλονίκη δεν παίζεται. Και σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν έχει. Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε και μπράβο σου για, για την κίνηση. Λοιπόν, εδώ επίσης να πούμε, παιδιά, ότι γίνεται άλλη μια ωραία κίνηση. Θα μας πείτε εδώ για το... για την ενίσχυση. Ελάτε εδώ, κυρία νοσοκομιακού. Λοιπόν, λαμπάδες του ΕΚ. Αυτό είναι, παιδιά, το εργαστήριο... Το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής κατάρτισης. Και στηρίζουν... Τον αγώνα των γονιών, το Σύλλογο Γονέων και Οικειδεμόνων, για να υπάρχει δημιουργική απασχόληση τέλος πάντων για τα παιδιά και να υπάρχει και φύλαξη με τα έσοδα αυτά. Ναι. Υπάρχει φύλαξη στα παιδιά αυτά μετά, πέραν του ωραρίου του σχολείου. Δηλαδή, συγγνώμη να καταλάβω κάτι, μπορεί να μην είναι δικιά σου δουλειά. Το αν θα έχουν τα παιδιά φύλαξη μετά ή όχι, θα κρυθεί. Το σχολείο κλείνει, τελειώνει τέλος πάντων το ωράριο του μία η ώρα, αλλά οι περισσότεροι γονείς συνεργαζόμενοι μέχρι τις 3. Οπότε σωστά. Αυτό το δίωρο. Πρέπει να... Το πληρώνει ο Σύλλογος Γονέων και Οικειδεμένων. Γιατί δεν το πληρώνει το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, αλλά πρέπει να τα απευθύνει. Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι. Δηλαδή, παιδιά, είναι απίστευτο. Σε λίγο καιρό τα παιδιά θα φτιάχνουν όχι λαμπάδες, θα φτιάχνουν και κάτι άλλο. Και... Με όλα αυτά που βλέπουμε εδώ και στο περίπτερο, θα ξαναέρθει το περίπτερο στην πλατεία αυτές τις μέρες, δεν ξέρεις. Σε λίγο θα φτιάχνουν άλλες κατασκευές, να βγάζουν το νερό τους, να βγάζουν το ρεύμα τους. Δηλαδή, αυτό το κράτος, πού είναι σε αυτό το πράγμα? 5 ευρώ. 5 ευρώ, 5 ευρώ. 5 ευρώ, ορίστε. Έτσι θα βγει, για να βγει η φύλαξη. Λοιπόν, εγώ θα πάρω είναι για αγόρι. Ωραία, θα μου τη δώσει μετά. Λοιπόν, κάποιος άλλος. Σκάν, σκάνερ. Θέλετε να μας πείτε εσείς, δώσατε? Δώσατε? Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και μία... Την κυρία Μαρία. Άννα, σήμερα Άννα. Λοιπόν, η κυρία Άννα έδωσε αίμα. Δώσαμε, ναι. Το κάνετε συχνά ή λόγω της? Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Πώς σας φάνηκε αυτό? Πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Είσαστε και στο σύλλογο? Όχι, δεν είμαι στο σύλλογο. Όχι. Μπράβο. Σκέφτεσαι να το συνεχίσετε και όταν βλέπετε και άλλες τέτοιες δράσεις, ας πούμε, ναι, να δίνετε αίμα? Βέβαια. Μπράβο. Εσύ είστε από εδώ, Χιώτισσα? Χιώτισσα. Δεν σε έχω ξαναδεί, γι' αυτό ρωτώ. Λοιπόν, να είσαι καλά, μπράβο. Μπράβο. Εδώ ο φίλος μας θέλει να μιλήσει. Ο μικρότερος, νομίζω, μέχρι τώρα εδώ. Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Παναγιώτη. Παναγιώτη, θα μου δώσεις λίγο κρουασάν? Ναι ή όχι? Τρεπού να το πάρεις τώρα, αυτό έχει κλειδώσει το. Τι τάξη πηγαίνεις, Παναγιώτη? Δεν πάει ακόμα. Καλά, φάει το κρουασάν, σε διακόψαμε. Λοιπόν, για μικρούς και για μεγάλους, το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να γίνει είναι αυτό το δώρο ζωής. Ουσιαστικά είναι αυτό που, αν θυμάστε και την παλιά διαφήμιση, δεν δίνεται κάτι, δίνεται 10 λεπτά ουσιαστικά από το χρόνο σας. Δίνεται 10 λεπτά από το χρόνο σας και δίνεται αυτό το τόσο πολύτιμο πράγμα που όσο και αν προοδεύσει η επιστήμη, δεν θα μπορέσει να το φτιάξει, δεν θα μπορέσει να το παρασκευάσει. Το αίμα γίνεται μόνο από μας να δοθεί σε κάποιον άλλον σαν και εμάς. Και γίνεται μόνο με αυτόν τον τρόπο. Με τις αιμοδοσίες και τις αιμοληψίες που γίνονται σε διάφορα σημεία. Μην ξεχάσετε ότι κάθε Τρίτη έχει σταθερή αιμοδοσία στον χώρο του ΚΑΠΗ. Όποιος θέλει μπορεί να περάσει να δώσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο στο Σύλλογο Χίος Ράνινγκ. Μπράβο στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου. Μπράβο στις εθελόντριες του Ερυθρού Σταυρού και σε όλους εσάς που ήρθατε και δώσατε 10 λεπτά από το χρόνο σας. Λοιπόν, σήμερα βγήκαμε για γύρισμα. Λοιπόν.
Λοιπόν, λοιπόν κύριε Σεγγίδη, βρισκόμαστε στον αερολιμένο, στον κρατικό αερολιμένο, ψυχή με το όνομα Όμηρος. Λοιπόν, για πέμπω σε τραγουδάκι, εγώ σε πήρα. Άντρα μου, για να με πασπατεύει. Μάλιστα. Και εγώ θωρώ και αποθωρώ και πράγμα δεν γυρεύει. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε αλεύρι αλατίνι για όλες τις χρήσεις, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, τώρα μόνο 1,99 η συσκευασία. Αλφα, πίτα κασιάτα ζαγορίου, τώρα 30% φθηνότερα. Όμο, υγρό πλυντηρίου ρούχων 30 μεζούρες, τώρα 50% φθηνότερα. Ελβίβ, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές εκπλήξεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε μας στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28 στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28. Τηλέφωνα 23208 και 6974 817 550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Σάββατο παραμονές στο ανοίγματος της αγοράς. Στην Απλοταριά βρεθήκαμε, γίνονται οι τελικές ρυθμίσεις στα μαγαζιά. Ετοιμάζονται και τα κλειστά μαγαζιά να ανοίξουν. Η Απλοταριά έχει διακοσμηθεί με τουλίπες. Τα παιδιά έχουν βγει για τα ψώνια. Για τα ψώνια βγήκατε. Για βολτούλα, εντάξει, εδώ πέρα. Τι έστειλες και βγήκες για βολτούλα? Το 6 το νούμερο, γιατί κάθε μέρα μαθήματα πια δεν μπορούμε. Τι τάξη πας εσύ? Εγώ τρίτη γυμνασίου. Και τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Πάω στο μουσικό σχολείο, πιστεύω να ακολουθήσω τις μουσικές μου σπουδές. Μουσικές? Είσαι μουσικός δηλαδή? Παίζω μπουζούκι. Μπουζούκι? Άσε ρε, σοβαρά. Πόσο καιρό? Είναι 3-4 χρόνια. Δεν μου λες, είσαι καλός? Εντάξει, αυτό το κρίνεται γύρω, εντάξει. Τι λες εσύ για τον, δηλαδή, περίμενε, ποιος μπουζουξής σου αρέσει? Εντάξει, εμένα το είδωλό μου, να το πω, είναι ο Παναγιώτης Στρουπάκης. Πάνω στη Χίο. Στη Χίο, ναι. Έξω από τη Χίο. Έξω από τη Χίο, Παναγιώτης Στεργίου. Και δύο Παναγιώτηδες, Παναγιώτης Τρουμπάκης και Παναγιώτης Στεργίου. Από τους πιο παλιούς? Από τους πιο παλιούς, εντάξει, είναι πολύ. Χιώτης, Τιτσάνης, πολύ. Χιώτης, νούμερο ένα. Δεν μου λες, έχετε κανένα σχήμα εκεί στο μουσικό? Στο μουσικό, ναι, υπάρχουν κάποια παιδάκια που παίζουμε έτσι για την πλάκα μας, εντάξει, τώρα το έχετε πανε... λαϊκό τέτοιο... Τώρα με τον κορονοϊό έχουν σπάσει όλα. Καλά, ναι, εννοείται, ρε φίλε. Τι τάξη πας τώρα, είπες Δευτέρα? Τρίτη γυμνασίου. Και μετά πας Λύκειο? Ναι. Ωρε φίλε. Εσύ, τι τάξη πας? Εγώ πάω Τρίτη Λυκείου. Τρίτη Λυκείου? Ναι, στο Βροντάδο.
Εσύ γιατί δεν έγινες μουσικός? Εγώ γενικά με τη μουσική δεν το πολύ έχω. Δεν... Αν και είσαι, έχει σχέση οικογένειά σου. Η μητέρα μου παίζει ποντιακή λύρα. Πες ποια είναι η μητέρα σου. Η Μαρία Ευθυμιάδου. Μαρία Ευθυμιάδου, γνωστή για τις εμφανίσεις της και το... Δεν το πει, δεν... Εγώ προσωπικά με τη μουσική δεν το έχω καθόλου. Με τι, αθλητισμό ασχολείσαι? Κάνω γυμναστική, αλλά δεν ασχολούμαι με κάτι άλλο. Βαριέσαι δηλαδή? Και αυτό. Και εσύ από τώρα βαρέθηκες? Και βαριέμαι. Μπάσκετ παίζεις? Όχι, μπάσκετ δεν παίζω. Είμαι ψηλός, αλλά όχι, δεν παίζω. Ωραία, εσύ τι θες να κάνεις να μεγαλώσεις? Εγώ αυτό που θέλω είναι να βγάλω το απολυτήριο λυκείου, ναι. Και δεν με απασχολεί τόσο τι θα καταφέρω να κάνω. Μόνο να έχω μια δουλειά να βγάζω λεφτά θέλω. Αυτό μόνο. Ναι. Ό,τι να είναι. Αυτό. Αυτό είναι ρε φίλε. Αυτό είναι. Μπράβο. Ναυτικός θες να γίνεις? Ναυτικός όχι. Δεν μπορώ με τη θάλασσα. Ζαλίζεσαι. Ζαλίζω. Και εγώ τώρα που το είπαμε έπιασε μια ανακατοσούρα. Το παιδί εδώ θα γίνει μουσικός. Ναι. Θα κάνετε μια δουλειά μαζί. Κάτι θα κάνεις εσύ. Και θα έρχεται ο φίλος να παίζει μουσική. Μπράβο παιδιά. Καλά περνάτε. Αυτό είναι ρε φίλε. Ούτε άγχος ούτε τίποτα. Ούτε άγχος ούτε τίποτα. Διαλυθείτε. Please. Please. Λοιπόν. Ο κόσμος πάντως κυκλοφορεί. Δηλαδή αν έχει τόσο κόσμο σήμερα, τη Δευτέρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά, τι θα γίνει? Τη Δευτέρα που θα ανοίξουν τα μαγαζιά. Ο χαμός. Να εδώ τα παιδιά, καλημέρα, σας ρωτήσουμε. Καλημέρα. Θέλετε? Βιαζόμαστε. Οκ, okay, παιδιά, thank you. Όλοι βιαστικοί είναι. Οπ. Να εδώ παρακαλώ. Τι θα γίνει? Καλημέρα, τι έγινε. Με την αγορά, τι λέτε εσείς ως την ιατρική σας έτσι πλευρά? Να ανοίξει? Πρέπει να ανοίξει η αγορά. Γιατί? Να εκτονωθεί λίγο ο κόσμος. Τι είναι καλύτερα, να πηγαίνει στα σπίτια να κρύβεται για να πίνει καφέ ή να κυκλοφορείς λίγο έξω να εκτονωθεί? Ναι, αλλά τα επιδημιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι ηχείος λέει, να το πούμε σε καθομιλουμένη, βράζει. Ναι, με το lockdown. Οπότε... Με το lockdown? Ναι, με το lockdown βράζει. Δηλαδή, αν ανοίξουμε, θα καθαρίσει αυτή η κατάσταση. Δεν μένει εύκολα ο κόσμος μέσα. Θέλει με προσοχή, με ατομική ευθύνη να ανοίξει η αγορά. Από ναι. Ό,τι έδειξε το μέτρο αυτό δεν ήταν ουσιαστικό. Το πιο βασικό μέτρο είναι η ατομική ευθύνη. Να προσέχουμε όλοι μας, σε επαφές μας. Δύσκολο όμως. Δεν είναι. Ποιος δύσκολο, έχει ατομική? Δεν είναι. Δεν είναι δύσκολο. Αυτό πρέπει να γίνει. Και το άλλο σημαντικό, το θέμα εμβολίων. Δεν ξέρω, φαντάζομαι λόγω ιδιότητας δεν μπορείς να μιλήσεις. Το εμβόλιο είναι το καλύτερο όπλο απέναντι στην πανδημία αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται. Ωραία. Το συγκεκριμένο όμως της εταιρείας Βρετανικής με όλες τις παρενέργειες. Εντάξει, γι' αυτά αποφασίζει ο ΕΟΦ, αλλά μπροστά στα ωφέλη, τα ναι. οποία είναι πάρα πολλά, ωραία. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητάμε. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες και η απλή ασπιρίνη θα σου κάνει μια παρενέργεια ναι. σε κάποιους ανθρώπους. Στατιστικά είναι πολύ μικρά τα νούμερα αυτά. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για κανένα εμβόλιο. Εσύ το έχεις κάνει ως... Εγώ το έχω κάνει τους πρώτους. Ποιο έκανες? Εγώ έκανα της Pfizer. Της Άστρα είναι που έχουμε το θέμα. Εγώ αν πω δεν θέλω, θέλω να κάνω το άλλο, γίνεται? Δεν ξέρεις. Νομίζω προβλέπεται να πας αργότερα. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, ναι, ναι. Ας πάω αργότερα. Νομίζω γίνεται. Αλλά το αυτό δεν το πολύ... Αλλά... Το νοσοκομείο σε τι κατάσταση βρίσκεται? Πολέμου? Εντάξει, είμαστε πρώτη γραμμή όπως καταλαβαίνεις. Όχι, θέλω να πω, έχει χειροτερεύσει η κατάσταση? Έχουμε γύρω στα 16 περιστατικά νομίζω μέσα. Έχουν αυξηθεί τα περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, οι υγειονομικές μονάδες τα αντιμετωπίζουν προς το παρόν πολύ καλά. Δεν υπάρχει θέμα πανικού, είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Προς το παρόν. Προς το παρόν. Πολύ ωραία. Εντάξει. Σίγουρα είμαστε πολύ καλύτερα από τη γενικότερη εικόνα του Πανελληνίου. Δεν το συζητάμε. Ευτυχώς. Ναι. Θα μπορούσαμε όμως, επειδή ξέρουμε και μια ενασχόληση με τα περιφερειακά δρόμενα, ναι. δεν θα μπορούσαμε να είχαμε θεσπίσει κάποια μέτρα στους εισερχόμενους στο νησί. Να είμαστε τώρα καθαροί. Νομοθετικά δεν προβλέπεται να κάνεις σε όλους τεστ που έρχονται στις πύλες εισόδου. Αυτό είναι. Θεωρητικά θα ήταν το ιδανικό. Όποιος έρχεται. Δεν μπορείς να το κάνεις εσύ από μόνο σαν νομός. Δεν μπορείς να το επιβάλλεις. Ναι. Μπορείς όμως εθελοντικά να το προτείνεις στις πύλες να γίνεται. Εθελοντικά. Ναι.
Αλλά νομοθετικά δεν προβλέπεται. Α, γι' αυτό. Γιατί ρωτάει ο κόσμος γιατί δεν ελέγχονται οι πύλες εισόδου. Ναι. Είναι αυτό το θέμα, νομοθετικό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, να είστε καλά. Μας διαφωτίσατε πλήρως. Να είστε καλά, καλή μέρα. Με υγεία και καλή λευτεριά. Και του χρόνου ελεύθερη. Και του χρόνου ελεύθερη. Και του χρόνου ελεύθερη. Τι γίνεται, Μαρία, εσύ κάνεις τα τζάμια και έχει γίνει εδώ τέτοιος συγχρονισμός. Όχι, παιδιά ήταν εδώ, δεν ήρθαν από όταν ξεκίνησα. Παιδιά, για τη Μαρία έχετε μαζευτεί. Λοιπόν. Πολύ ωραίο, ρε φίλε. Και όταν ανάψουν και το βράδυ, να δείτε τι ωραία που είναι εδώ πέρα το κύκλωμα, εδώ το, η κατάσταση. Αλλά πάλι βαλθήκανε να... Βαλθήκανε... Γεια σου! Βαλθήκανε όλοι να πούνε. Δεν μ' αρέσει το ένα, δεν μ' αρέσει το άλλο. Βγάλε τις τουλίπες, βάλε τις τουλίπες. Γεια! Βγάλε... Οπ! Έλα εδώ, μεγάλε! Μάσκα, έτσι πάμε πάρουμε μάσκα. Γιατί δεν φοράς μάσκα? Πάμε να πάρουμε. Πάμε να πάρουμε, τη χάσαμε. Έτσι σου πήρα. Τη τώρα... χάσαμε στο δρόμο. Τρώγε σιγά σιγά, γιατί αν σε σταματήσει η αστυνομία θα πεις τρώω παγωτό. Δεν μου λες, τι τάξη πας εσύ? Προνήπιο. 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 Ναι. Πώς σε λένε? Λάμπρο. Λάμπρο. Μπάσκετ παίζεις? Σ' αρέσει? Σαν ποιο ποδο μπασκετμπολίστα θες να γίνεις? Σαν τον μπαμπά. Καλά τώρα το λες επειδή σου πήρε το παγωτό. Επειδή σου πήρε το παγωτό. Τι γίνεται, εσύ εμβολιάστηκες επειδή σε... Εμβολιάστηκα, δεν μπορούμε να εμβολιαστούμε, τώρα εμβολιάζεται ο πατέρας μου. Τι, ποιο θα κάνει? 14, AstraZeneca στο Πυργή. Είναι 72 χρονών. Η μητέρα μου τέλος του μήνα και εκείνη στο Πυργή, 27 του μηνός, που είναι 69. Καυτό της Άστρα. Ναι, ναι. Άμα κάνετε δύο της Άστρα, παίρνετε και δύο αεροπορικά με την Άστρα. Για όπου θέτε. Εντάξει, δεν έχουμε επιλογή. Καλό είναι να εμβολιαστούμε όλοι. Εμείς τώρα που εγώ που είμαι 46, το βλέπω για Αύγουστο. Καλά, μέχρι τότε. Δεν πειράζει, δεν χρειάζεται. Αφού τρως παγωτό, περνάς μέχρι να πάρετε μάσκα. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε. Γεια. Γεια. Όσοι κάνετε, αν είστε οικογένεια και κάνετε δύο άτομα Άστρα, έχετε και ένα δωρεάν εισιτήριο για οποιοδήποτε προορισμό του κόσμου. Δεν μαζεύετε λίγο τα παιδάκια, θα μας χαλάσουν τις μαργαρίτες εδώ. Είδαμε και πάθαμα τις βάλουμε. Ωραία, φίλε, ζέστη σήμερα. Λοιπόν, τελειώνουν και τα... Να, τελειώσανε και εδώ. Ορίστε που φώναζες, τα κλείσανε. Δεν μου λες κάτι, εσύ που είσαι ευπαθή ομάδα, έκανες το εμβόλιο. Όχι, δεν είναι η σειρά μου ακόμα. Ποιο θα κάνεις εσύ? Όποιο τύχει, έτσι και αλλιώς στην ίδια κατάληξη θα έχουμε. όλοι κατά το χώρο. Ωραίος είσαι, ρε παρηγόρη. Άμα σου πούνε θα κάνεις το AstraZeneca, θα το κάνεις? Άμα είναι αυτό να κάνω, θα το κάνω. Ακούω βέβαια διάφορα. Ναι, αυτό τι είπα. Δεν σε πειράζει αυτό? Πολύ αποφάσισες να γίνει Ολυμπιακός. Στις παρενέργειες, άμα σου πούνε στις παρενέργειες είναι ότι θα γίνεις και Ολυμπιακός. Για το κάνεις. Ρε Αργυρούλα, πού το βρήκε, δηλαδή. Έφραζε ο κόσμο. Καλά, παιδιά. Όχι, καλό είναι και τούτο. Γεια, γεια. Έλα, ρε φίλε, με τα τηλέφωνα. Λοιπόν, εδώ είναι κλειστό τώρα ο δρόμο, όπω βλέπετε. Όπω βλέπετε, είναι κλειστό ο δρόμο και δεν. Λογικά από Δευτέρα θα έχουν ανοίξει όλα κανονικά. Τι έπαθε εσύ, γιατί δεν φορά τη μάσκα σου? Είσαι τσατισμένος? Όχι. Τι, δεν σου πήρανε παγωτό? Όχι. Τι σου πήρανε το μπιφτέκι, τι έγινε? Όχι. Τι τάξη πας? Εγώ πρώτη δημοτικού. Είσαι καλό παιδί? Ναι. Είσαι καλός μαθητής? Ναι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Καπετάνιος. Καπετάνιος? Πού σου ήρθε αυτό? Μ' αρέσει. Μου την να μάθω αυτή η δουλειά ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς σου ήταν ναυτικός? Τελείωσε τη μηχανική. Εσύ θα πας για καπετάνιος δηλαδή? Ναι. Πώς είναι το μικρό σου, Νίκος? Ναι. Θα σε λένε Καπτανίκος.
Μπράβο, ρε. Τι τάξη πας? Πρώτη δημοτικού, σε αυτό εκεί το σχολείο. Α, σ' αρέσει εδώ το σχολείο? Ναι. Μπράβο. Μπράβο, καπτανίκο. Η μαμά σου τη βοηθάς καθόλου στο σπίτι? Ναι. Τι κάνεις δουλειές? Τη βοηθάω κάποιες φορές. Τον μπαμπά σου βοηθάς? Ναι. Στα κλαδιά και στα ξύλα. Μπράβο, ρε. Με τον αδερφό σου μαλώνετε καθόλου? Όχι. Όχι. Βάφουμε, ναι, τα πάντα. Τα πάντα? Αυτό δεν είναι και πολύ καλό. Βάφουμε την κλούβα. Ναι. Και είναι τα αγαπημένα μας. Το να βάφεις, ε? Βάφετε και τους τοίχους μέσα στο σπίτι όλα? Αυτό να το προσέξετε λιγάκι. Ναι. Ναι, καπετάνιο σαν γίνει το παιδί. Σαν τον μπαμπά του λέει. Τι του έχεις πείραψει αυτή? Αλήθεια. Καπετάνιο ήταν ο μπαμπάς σου. Τελείωσε τη μηχανική. Την τελείωσε καλά καλά όμως. Μπράβο, καπτανικό. Καλά ταξίδια. Yeah. Καλά ταξίδια. Ο καπτανικόλας ο... Ο καπτανικόλας. Γεια σου, ρε μάγκα. Γεια σου. Και τούτοι οι ανθρώποι καμένοι, τι τραβούνε. Όλη τη χείρα την κάμουνε. Θα τη γεμίσουν οπτικές ίνες. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα είμαστε πάλι ξανά όταν ανοίξει η αγορά. Για να είναι έτσι λίγο πιο έτσι επίκαιρο. Πάμε! Ώρα για διαφημίσεις. Καλά Χριστούγεννα, πιο νωρίς φέτος, στα Αποστολή Stores. Ο Γιάννης Αποστολής σας περιμένει στο παλιό ταχυδρομείο για μια μοναδική βόλτα στον κόσμο των Χριστουγέννων. Τα πάντα για τα παιδιά. Όλα τα παιχνίδια διαφημιζόμενα και μη στα Αποστολή Stores. Ελάτε και ψωνίστε για το διάκοσμο του σπιτιού σας μέσα και έξω. Αποστολή Stores. Τα Χριστούγεννα είναι εδώ. Το πρώτο κατάστημα που φέρνει τα Χριστούγεννα στοιχείο με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Όλα τα παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους και πολλές πολλές εκπλήξεις. Στο στενό της οδού Χορέμη υπάρχει ένας φούρνος μικρός, μόνο στο μάτι. Μεγάλο σε εμπειρία, ποικιλία και πρωτοτυπία. Stella's Bakery. Ελάτε και δοκιμάστε αυτά που φτιάχνουμε με πείρα και γνώση. Δοκιμάστε βουτήματα. Βουτήματα με στέβια, βουτήματα χωρίς ζάχαρη, τα φοβερά κράκερ ζέας, αλλά και τα παξιμαδάκια μας, καλαμποκιού, επτάζημα και κρυθαριού. Stella's Bakery. Εκπληκτικά σφολιατοειδή. Όλα φτιαγμένα από μας. Μικρά τυροπιτάκια κουρού, τυροπιτάκια σφολιάτας με φιλαδέλφια και λουκανοπιτάκια. Εκπληκτικά κουλούρια με σισάμι, ολικής, με σταφιδούλες και καλαμπόκι. Και βέβαια, δοκιμάστε το τσουρέκι μας. Φτιάχνετε κάθε μέρα με φρέσκα υλικά. Μην παραλείψετε το ψωμάκι σας. Χωριάτικο, ολικής με προζύμι και τη φοβερή μας τυρόπιτα. Stella's Bakery. Ο φούρνος της γειτονιάς, στο στενό της οδού Χορέμη. Στα σούπερ μάρκετ Χαρά αυτή την εβδομάδα θα βρείτε αλεύρια λατίνι για όλες τις κρίσεις, συσκευασία 2 συν 1 δώρο, τώρα μόνο 1,99 η συσκευασία. Αλφα, πίτα κασιάτα ζαγορίου, τώρα 30% φθηνότερα. Όμο, υγρό πλυντηρίου ρούχων 30 μεζούρες, τώρα 50% φθηνότερα. Ελβίβ, σαμπουάν και περιποίηση μαλλιών, τώρα 40% φθηνότερα. Σούπερ μάρκετ Χαρά, η χιώτικη αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Με χαρά ψωνίζεις, γιατί κερδίζεις. Πρότυπος κτηνοτροφική μονάδα Μανώλη Μανολάκη στο Δαφνώνα. Με τις καλύτερες και πιο υγιεινές συνθήκες εκτρέφουμε για σας χιώτικα ζώα που μας προσφέρουν το καλύτερο κρέας της αγοράς. Κρέατα με χιώτικη υπογραφή και φροντίδα από τις πλαγιές του Πελινέου στο πιάτο μας. Τα καλύτερα κρέατα και πουλερικά και όλα τα παράγωγά τους θα τα βρείτε σε εμάς, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28, στο Παζάρι. Και για όλους τους καλοφαγάδες, για όλους εσάς που γνωρίζετε, εκτρέφουμε αποκλειστικά τη γνωστή ράτσα Black Angus. Αποκλειστικά στο κρεοπωλείο Μανώλης Μανολάκης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 28.
Τηλέφωνα 23208 και 6974-817-550. Χιώτικα, φρέσκα κρέατα, Μανώλης Μανολάκης. Για να ξέρετε τι βάζετε στο πιάτο σας. Άντε να διαβάσετε. Άντε να διαβάσετε. Συγγνώμη, σχολείο δεν έχετε σήμερα? Όχι. Γιατί? Πήγαμε εκκλησία. Εκκλησία πήγατε? Μποτίθετε, ναι. Γιατί, τι είναι σήμερα και πήγατε εκκλησία? Τριών Ιεραρχών. Α, είναι γιορτάζετε. Ναι. Δεν μου λες ποιοι είναι οι τρεις Ιεράρχοι, ξέρεις? Να σου πει, κοπέλα. Διάπες εσύ που είσαι καλύτερο. Ο Μέγας Βασίλειος, ναι. Ο Χρυσόστομος. Και ο Χριστόδουλος. Δεν είναι ο Χρυσόστομος. Κι άλλος ένας είναι. Κι άλλος ένας που δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Ποιος άλλος ένας είναι? Χρυσόστομος. Κι άλλος ένας είναι. Εσύ το θυμάσαι τον τελευταίο? Δεν το θυμάμαι. Τους δύο θυμάμαι κι εγώ. Θρησκευτικά έχετε κάνει σχολείο? Κάνω. Ήδη έχετε πάει κατά αυτή τη φάση και οι τρεις. Και τι κάνετε, βόλτες κάνετε πάνω κάτω? Ναι, πάμε για καφέ. Γιατί δεν πάτε να διαβάσετε για αύριο? Έχουμε διαβάσει. Αύριο θα έχετε σχολείο ή θα έχετε γιορτή? Κανονικά σχολείο. Α, κανονικά σχολείο. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά, να σας φωτίσουν οι τρεις ιεράρχες. Ποιος είναι ο τρίτος όμως τώρα? Μέγας Βασίλειος, Χρυσόστομος μας είπε. Και Γρηγόριος ο Νανζιανζινός. Κοίτα να δεις τώρα τι πάθαμε. Πρέπει να βρούμε παιδιά να μας πούνε το... Να δούμε να μας πούνε ποιος είναι ο τρίτος Άγιος, ο τρίτος ιεράρχης. Λοιπόν, μέχρι εδώ πάνε τα φώτα τέλος πάντων. Πάμε κάτω. Πάμε κάτω να δούμε. Είναι εδώ και ο Νικόλας να μας πάει μια βόλτα με το σκάφος. Πώς πάμε? Ετοιμαζόμαστε για απόπλου? Όχι. Λοιπόν, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Να βρούμε ποιος είναι ο τρίτος. Παιδιά, εκκλησία πήγατε κι εσείς? Ναι. Τι γιορτάζουμε σήμερα, ξέρετε? Τον Τριών Ιεραρχών. Ωραία. Οι κοπέλες πριν μας είπανε τους δύο, οι κοπέλες πάνε κάτω. Τους ξέρεις ποιοι είναι οι τρεις? Όχι. Όχι, εσύ τους ξέρεις? Όχι. Εσύ? Όχι. Ξέρει κανείς τους τρεις ιεράρχες πώς λεγότανε? Τρία! Χάος! Ξέρει κανείς τους τρεις ιεράρχες πώς λεγότανε? Όχι τώρα. Για πες, είναι, πώς μας είπε, Χρυσόστομος, Βασίλειος και άλλος ένας είναι. Ιωάννης. Πώς? Ιωάννης. Επίθετο. Εσένα πώς σε λένε? Φώτης. Τι τάξη πας, Φώτης? Δευτέρα. Είσαι καλός μαθητής? Καλός είμαι. Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Αστροναύτης. Μπράβο, τι ταμείο έχουν οι αστροναύτες? Οι καπνίλωσες. Τον τρίτο δεν τον ξέρουνε. Θα σας φτιάξει τα θρησκευτικά ο δάσκαλός σας. Ιωάννης. Καλά, και εμείς απαράδεκτοι είμαστε, αλλά εμείς πες ότι τα είχαμε πιο παλιά τα... τότε που τα κάναμε. Τα μαθήματα. Να, ένα ωραίο θέμα να βρούμε να μας πούνε τα παιδιά. Α, και τα παιδιά τώρα έχουν κλείσει θέσεις για τις καφετέριες, οπότε Γιάννη... Οπότε μην ψάχνεις. Ωραίες μέρες πάντως και θα συνεχίσει έτσι. Βέβαια το Σαββατοκύριακο που πέρασε εμείς είχαμε ακούσει ότι θα έχει κακό καιρό. Οπότε... Α, να, εδώ γίνονται εργασίες. Βλέπεις εδώ. Ωρε, φίλε. Χ.
Χαμός. Θα βρούμε τον εργολάβο να δούμε πότε θα ανάψουν τα φώτα. Και αν ανάψουν. Γιατί ότι μπήκανε, μπήκανε. Ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Αυτά πρέπει να είναι άλλο έργο, ναι. Σε άλλο κατασκευάζονται και σε άλλο ανάβουνε. Λοιπόν, πρόσεξε, κάνε λίγο άκρη, γιατί βλέπω κάτι μαθήτριες ακόμα. Ήσύρε με τα ψάρια, τα σάπια. Με τα ψάρια τα... Άτω. Πού είναι ο εργολάβος, ρε παιδιά. Έλεγες... Δεν είναι εδώ. Ο μηχανικός είσαι εδώ. Όχι. Δεν μου λες τα φώτα βάζετε. Ναι. Ποιος είναι υπεύθυνος για να ανάψουνε, ξέρεις. Το παλικάρι που ήταν δίπλα μου. Αχ, αυτός. Ήταν υπεύθυνος. Τον χάσαμε. Είδες, μας συγκοπάνησε. Ωραία, γίνεται καλή δουλειά. Καλή δουλειά γίνεται εδώ. Α, μου φαίνεται από εκεί για να έρχεται η μυρωδιά της ομελέτας. Πάμε να δούμε. Για άλλα, γιατί σε βλέπω πεινασμένο. Κάτσε σιγά σιγά μόνο. Περίμενε, γιατί για να περάσουμε τώρα θέλει να κάνουμε αίτηση στο ΙΚΑ. Έλα, βρε παιδιά, ένας χριστιανός. Περνάω. Έλα, 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 ωραίος. Να το, εδώ είναι. Κάθε Πέμπτη Παρασκευή. Γιάλα εδώ, γιάλα εδώ. Μάστορα, κάνεις ομελέτες. Γιατί μας μύριζε απ' έξω ομελέτα. Σας μύριζε ομελέτα. Ναι. Εσύ είσαι εδώ... Όχι, ο υπεύθυνος. Μάγειρας. Βράσεις το διάλογο από εδώ πέρα. Πήγαινε μέσα να κάνεις καμιά δουλειά. Τι την πόη. Α, εντάξει. Μα και εμείς πιο αργά... Έλα εδώ. Οπα. Γιατί δεν είσαι σχολείο. Έχουμε σήμερα αργία. Γιατί, τι γιορτάζουμε. Τους τρεις ιεράρχες. Τους ξέρεις πώς λέγονται, οι τρεις ιεράρχες. Ναι. Για πες. Ο Μέγας Βασίλειος. Ωραία, αυτό που μας τον είπαν και παρακάτω. Ο Άγιος Γιάννης ο Χρυσόστομος. Και ο άλλος. Ο Γρηγόριος. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ναι. Όχι, ψέματα. Τον τρίτο δεν ξέρω ποιος. Τον τρίτο ψάχνουμε. Ο Χρυσόστομος. Τους άλλους τους έχουν βρει κανείς. Όχι, όλοι μας είπαν τον Χρυσόστομο και τον Άγιο και τον Μέγα Βασίλειο. Ένα, δύο, τρία. Ο Χρυσόστομος. Τους έχουν βρει κανείς. Όχι, όλοι μας είπαν το Χρυσόστομο και τον Άγιο και το Μέγα Βασίλειο. Παιδιά, ξέρετε ποιος είναι ο τρίτος ιεράρχης που γιορτάζουμε σήμερα. Ο Γρηγόριος ο Νανζιανός. Ο Γρηγόριος ο Νανζιανός. Ο Γρηγόριος τον είπαμε, αλλιώς λέγεται επίθετο. Θεολόγος. Ναι. Τέλος πάντων, πάρτε ένα πεντάρι στα θρησκευτικά και καλά είναι. Όψιλο μου. παιδιά. Είδες όμως τα παιδάκια ψαχτήκανε λίγο. Σου λέει διαγώνισμα, έχουμε έκτακτο. Α, και εδώ γίνεται, τι θα γίνει. Τι θα γίνει εδώ ρε μας τώρα. Μαγαζί, ταβέρνα. Ταβέρνα και εδώ. Παντού. Παντού ταβέρνες. Εσύ πας σε ταβέρνες. Καμιά φορά. Είσαι αδύνατο. Ναι. Τρως όμως κι εσύ, Λιγάκι. Άμα βρεις τρως. Τι να κάνει. Ταβέρνα και εδώ, παιδιά. Ταβέρνα, ταβέρνα, ταβέρνα. Ρε, τι θα γίνει με τις ταβέρνες. Έλα εδώ. Γιατί δεν έχετε σχολείο σήμερα. Των τριών ιεραρχών. Για πες μου, ποιοι είναι οι τρεις ιεράρχες. Ο Βασίλειος, ναι. Ο Χρυσόστομος και ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Α, αυτός ήταν ο τρίτος. Μπράβο, πάρε 10 στον έλεγχο από το παιδί εδώ πέρα. 10.
ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος. Πίζω τα λέμε σωστά. Βλέπετε βέβαια ότι η σημερινή μέρα των Τρίων Ιεραρχών θα εορταστεί στις καφετέρες της παραλίας. Σχολείο δεν έχετε? Όχι. Τι βαρεθήκατε? Πω ρε φίλε, ωραίο όμως έτσι. Ωραίο. Τον εργολάβο. Τον εργολάβο. Για να δούμε. Κοίτα εδώ, κοπάδια παιδάκια, κοπάδια. Κοπάδια παιδιών. Γεια σας. Χάος, χάος, χάος. Εδώ, εσύ που πάνε να την κουμπανήσεις, πώς σε λένε? Δημήτρη. Δημήτρη, γιατί δεν είσαι τέτοια ώρα στο σχολείο? Γιατί μας είπαν να φύγουμε. Γιατί, σας βαρεθήκανε? Λένε, τι κάνετε? Είχατε γιορτή, δεν έχετε σήμερα? Ναι, γιορτή. Τι γιορτή? Κωνσταντίνο του Μαρτίου. Όχι, το τριάντα αρχών. Αυτά τα ξέρω. Ναι, αλλά δεν ξέρεις πώς τις λένε. Όχι. Όχι, Είναι στο παρακάτω μάθημα, θα το κάνετε από Δευτέρα. Αυτό. Μπράβο, Μίτσο. Είσαι ο Δημήτρης, ενημερωμένος. Αλλά λόγω διαφοράς με αυτό, είναι την άλλη εβδομάδα το μάθημα αυτό. Παιδάκια, παιδάκια, μαμάδες, παιδάκια. Παιδάκια, παιδάκια. Μικρούλη. Τι κάνεις? Σχολείο δεν έχετε σήμερα? Τώρα πάω. Είναι των Τριών Ιεραρχών, Τώρα πάω. Όχι, εγώ σήμερα έχω σχολείο. Για δε, με τη φόρμα της πεζό σας στρουφάκι είναι. Καλός είμαι, καλός είμαι. Γεια σου, γεια σου. Τιν. Γεια σας. Ταβέρνες. Καλά, αυτό πια είναι φοβερό, έτσι. Όλη η επιχειρηματικότητα της Χίου εξαντλείται σε ταβέρνες και καφέ της γειτονιάς. Όλοι. Γεια σας, γεια σας. Α, εδώ άλλες εργασίες. Για πάμε να δούμε. Εργασία εδώ, εργασία εκεί. Παγορεύεται εδώ, είναι διάβαση. Γεια. Πατάς πάνω στη διάβαση, μια ρόδα. Γεια σας, ρε παιδιά. Χάος. Άντε ρε παιδιά. Χάος. 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 Thank you.
Τα περισσότερα φυλοζωικά σωματεία στην Ελλάδα είναι ασφυκτικά γεμάτα και αδυνατούν να αναλάβουν άλλα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι, ζουν σε άθλιες συνθήκες, υποφέρουν και έχουν τραγικό τέλος. Αν σε ενοχλούν οι εικόνες εξαθλίωσης αυτών των πλασμάτων, μην κλείνεις τα μάτια. Πίεσε το Δήμο σου να ξεκινήσει πρόγραμμα στήρωσης, σήμανσης και περίθαλψης, όπως ορίζει ο νόμος. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Μην επιβαρύνεις την κατάσταση φέρνοντας στον κόσμο και άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στον δρόμο. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικίδιου. Το κεφάλαιο αδέσποτα πρέπει να κλείσει και είναι στο χέρι όλων μας. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟΥ. Choke on your hairspray, your life is wasting away. You've had a bad day. You'll be glad to forget until the morning light. When it starts again, the 9-to-5 mundane. You can't wait for the end. I had a bad day. Η φύση είναι ζωντανός οργανισμός με ανάγκες και ευαισθησίες. Γι' αυτό στην ομάδα Omicron νοιαζόμαστε για το περιβάλλον και φροντίζουμε γι' αυτό. Με πάνω από 60 ενεργά μέλη στο δυναμικό μας, διοργανώνουμε δράσεις διαχείρισης και φροντίδας δασικών περιοχών. Εκπαιδεύουμε τα μέλη μας συνεχώς σε πιστοποιημένα σεμινάρια. Συμμετέχουμε στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών με δικά μας οχήματα και εξοπλισμό. Περιπολούμε στα δάση μας. Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας σε θέματα πρόληψης. Ενημερώσου και εσύ για την ομάδα Omicron. Γίνε μέλος τώρα. Κάλεσέ μας ή στείλε SMS στο 6949-715152 ή μπες στο www.omicron.org.gr. Ομάδα Εθελοντικής Δράσης Χίου, Omicron. Ο τόπος μας σε χρειάζεται.